χρεωτικό, διότι οι επιχειρήσεις θα διαλέγουν τους ανέργους σύμφωνα με την εντολή καινής θέσης που θα δίνουν και τα χαρακτηριστικά της θέσης, αλλά στη συνέχεια οι άνεργοι μπορεί να απορρίπτουν, να μην θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να συνεχίσουν να επιδοτούνται κανονικά. Είναι μια ευκαιρία που τους δίνεται και δεν είναι μια υποχρέωση. Ωραία, λοιπόν, μήνυμα. Ρωτήστε την διοικήτρια γιατί δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές φορές του κοινοφελού το 2015. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω γιατί. Ξέρω ότι υπάρχει, ότι τακτοποιείται το θέμα και είχα την εντύπωση ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άλλο μήνυμα. Ρωτήστε την διοικήτρια του ΑΕΔ πότε επιτέλους θα βγουν τα αποτελέσματα κοινοφελούς εργασίας στους Δήμους. Θα βγουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Αύριο. Λοιπόν, έχουμε απάντηση για τον τηλεθεατή που μόλις έκανε αυτό το ερώτημα. Νίκο. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Τι είναι εκείνο όμως, γιατί λέτε ότι είναι προαιρετικό, έτσι. Τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να δελεάσει τους ανέργους, οι οποίοι συμμετέχουν φυσικά, για να μετατρέψουν το επίδομα τους σε αυτή την επιταγή εργασίας. Δηλαδή, το δέλεαρ ποιο είναι? Το δέλεαρ είναι ότι θα έχουν 12μηνη απασχόληση πέραν του διαστήματος, του υπολοιπόμενου διαστήματος της ανεργίας. Δηλαδή θα έχουν 12 συν και αν δεν τους κρατήσει ο εργοδότης μπορούν να έχουν δικαίωμα σε 12μηνης διάρκειας επιδότηση. Δηλαδή ένας άνεργος που έχει δικαίωμα σε 5 μήνες επίδομα ανεργίας και του υπολείπονται 2,5 μήνες, μπορεί να μπει για 2,5 μήνες συν 12 μήνες, δηλαδή για 14,5 μήνες, να έχει διάρκεια απασχόλησης 14,5 μηνών. Και μετά από αυτή την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εργοδότης μπορεί να τον κρατήσει. Αν δεν τον κρατήσει, θα έχει 12 μήνες δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. Κύριε Καραμπεσίνη, αυτό αφορά 10.000 άτομα. Μάλιστα. Αν οι αιτήσεις και η ζήτηση και το ενδιαφέρον υπερβεί τις 10.000, είναι 12.500. Με τις 2.500 επιπλέον, τι θα γίνει? Έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων. Αλλά αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προκυρήσεται κατά τη διάρκεια του έτους σε διαφορετικά διαστήματα. Δηλαδή μπορεί να πάει το Σεπτέμβριο, μπορεί να ξαναέρθει το χειμώνα. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν έρχονται προγράμματα στην αγορά εργασίας και στοχεύουν σε μια κατηγορία ανέργων, είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με μια άλλη κατηγορία ανέργων. Οι βραχυχρόνια άνεργοι δεν έχουν το είδος του προβλήματος που επιφέρει μακροχρόνια ανεργία. Αλλά δεν μπορεί συνεχώς να αποκλείονται από τα προγράμματα και από την επιχορήγηση. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία και στους επιδοτούμενους να προλάβουν τη μακροχρόνια ανεργία και εφόσον επιθυμούν φυσικά να μετατρέψουν το επίδομά τους σε επιχορήγηση. Δεν ξέρω, Νικού, αν ήθελες να ρωτήσεις κάτι. Ήθελα να ρωτήσω εγώ την κυρία Καραμπεσίνη αν έχετε εικόνα για το πρώτο δίμηνο. Τι εννοείται για την ενέργεια, για την ενέργεια του πρώτου. Μιλάτε για τα στοιχεία προφανώς του ΑΕΔ. Ναι, του ΑΕΔ. Έτσι, γιατί τα στοιχεία της Ελστάτ έβγαλε για το ΝΕΤ. Το τελευταίο μήνα ήταν ο Δεκέμβρης. Ο Δεκέμβρης. Γι' αυτό λέω, το πρώτο δίμηνο του 17, λέω, αν έχετε εικόνα. Φυσικά και έχω εικόνα. Υποχρέωσή μου έχω εικόνα. Η οποία είναι πια. Η οποία είναι ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά αυτό είναι μία τάση του τελευταίου έτους, δεν είναι τάση των τελευταίων μηνών και αυτό γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. Τα προγράμματα που προκυρήσουμε εστιάζουν στους μακροχρόνια ενέργους, εξού και η αναγκαιότητα να κάνουν κάτι για τους βραχυχρόνιους. Άρα δημιουργούν κίνητρα εγγραφής. Δεύτερον, τα προγράμματα έχουν αλλάξει ως προς τη φιλοσοφία, δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση. Υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης όπως ακούσαμε πριν, αλλά τα προγράμματα απασχόλησης έχουν ισχυρή προτίμηση από τους ανέργους. Δεύτερον, κάνουμε μία καμπάνια πριν βγουν τα προγράμματα, να εγγραφούν οι άνεργοι, ιδίως οι νέοι, οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και οι οποίοι δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να εγγραφούν στον ΟΕΔ για να έχουν δικαίωμα. Είδαμε όμως πριν με το πρόγραμμα 3.000 ανθρώπων του ΣΕΠΕ, το οποίο απαιτεί να είναι οι νέοι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΔ. Πάντοτε άρα πρέπει να είναι και άρα δημιουργούνται συνεχώς κίνητρα να γράφονται. Άλιστα. Και επειδή θέλουμε να έχουν ίσες ευκαιρίες οι άνεργοι, άρα κάνουμε καμιά καμπάνια πληροφόρησης, δηλαδή ειδοποιούμε ένα μήνα πριν τους ανέργους ότι πρόκειται να βγει ένα πρόγραμμα και άρα έχουν κίνητρο να γραφτούν στον ΟΑΕΔ. Τέλεια. Επίσης υπάρχουν και άλλες παροχές για τους ανέργους, όπως γνωρίζετε, το κοινωνικό τιμολόγιο, η δωρεάν μετακίνηση.
τα οποία κάνουν πάρα πολλούς ανέργους να γράφονται στον ΟΕΔ ενώ δεν γράφονταν πριν. Μακάρι, κάτι άλλο που μακάρι να μην γράφεται κανένα στον ΟΕΔ. Αυτό είναι ναι, αλλά αυτοί που είναι άνεργοι καλύτερα να γράφονται στον ΟΕΔ για να έχουν κάποια δικαιώματα. Έτσι, εννοώ ότι μακάρι να μην υπάρχει η ανεργία ή τουλάχιστον να πέσει από τα δυσθεώρατα ύψη στα οποία έχει φτάσει. Ακριβώς έχει συγκλίνει ο αριθμός των ανέργων που καταγράφονται σε εμάς με τον αριθμό των ανέργων που δίνει η Ελστάτ. Άρα έχουμε μια πορεία σύγκλισης. Ετοιμάζετε κάποια άλλα προγράμματα? Φυσικά και ετοιμάζουμε και θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Δεν έχετε να προανακοινώσετε εδώ κάτι να πούμε στον κόσμο? Το επόμενο πρόγραμμα που θα βγει αφορά την επιχορήγηση ανέργων για, που είναι άνω των 55 για να μπουν σε θέσεις σε δήμους ή σε δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πόσα άτομα μιλάμε? Άνω των 55 επιχορήγηση για να μπουν άνθρωποι άνεργοι άνω των 55 σε δήμο ή στο, δήμος ή στο δημόσιο. Για πόσες θέσεις? Μιλάμε για μακροχρόνια ανέργους. Ναι, μακροχρόνια ανέργους, βεβαίως. Αλλά νομίζω μπορεί να υπάρξει και μια δυνατότητα και για μη μακροχρόνια ανέργους άνω των 55. Μιλάμε για μεγάλο μιλάμε αριθμό. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο αριθμό. Αυτό θα δούμε είναι είδηση. Ζήτηση. Ναι, ακριβώς. Είναι είδηση. Λοιπόν, κυρία Καραμπεσίνη. Ευχαριστούμε την κυρία Καραμπεσίνη. Και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο Θάνος Σιαφάκας για να δούμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας καθότι τρέχουν οι ημερομηνίες. Νίκο. Σήμερα είναι Πέμπτη, περιμένουμε. Καλημέρα σας παιδιά, λέει εδώ ένας τηλεθεατής. Ψυχή βαθιά και μην φοβάστε τίποτα. Όσοι δούνε, σε εισαγωγικά θα σωθούν. Αν δεν δούνε, θα χαθούν. Την τρομοκρατία την προκαλεί ο φόβος με την προβολή του και επιστρέφει στον προβολέα του. Μάλιστα. Λέει αυτή... εδώ τηλεθεατής. Για να μην αφήνουμε λέξη... παραπονεμένους και τους ανθρώπους που στέλνουν μηνύματα. Οι δύο λέξεις ψυχή βαθιά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές μέσα από το πέρασμα της ίδιας της ιστορίας καλημέρα, σε αυτόν τον τόπο. Θάνος, έχει έντονη ιστορικότητα όπως λέει. Έχει έντονη ιστορικότητα, αλλά καμιά φορά στον τόπο αυτόν ή την ξεχνάμε την ιστορία ή την παραγράφουμε. Οπότε, τι θέλουμε, τη συλλογική μνήμη πάντως. Ή τη χειριζόμαστε αναλόγως. Καταβούληση. Ή την ξαναγράφουμε την ιστορία. Δεν ξαναγράφεται, αλλά την παραφράζουμε έτσι. Λοιπόν. Διαπραγμάτευση τι θέλετε? Εσύ τι θέλουμε να κάνουμε ένα λοιπόν, διάλειμμα λίγο από τα τρομοκρατικά και τα λονδρέζικα. Έχουμε στην άλλη τρομοκρατία λοιπόν. Έχουμε το τελευταίο ταγκό των δανειστών με το ελληνικό επιτελείο στις Βρυξέλλες. Τελευταίο ταγκό, δεν είναι τελευταίο ταγκό. Στις Βρυξέλλες λέω. Στο Παρίσι ήταν το άλλο του Μπερτολούτσι, αλλά εδώ τώρα, το ταγκό αφού με πας στο Παρίσι θα πρέπει να σε ρωτήσω ποιος είναι ο Μάρλον Μπράντο. Και ποια είναι η Μαρία Σνάιντερ, έτσι. Θα το συζητήσουμε.